Γεια σας. Στο σημερινό μας μάθημα θα μιλήσουμε για την απόκριση συχνότητας των συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Θα ξεκινήσουμε με τα συστήματα συνεχούς χρόνου. Στα αναλογικά συστήματα ορίζουμε σαν απόκριση συχνότητας τη συνάρτηση H του ω και την οποία ισχύει ότι H του ω ισούται με το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο μέχρι άπειρο της H του T επί A στη μείον J ω T dT, όπου η H του T είναι γνωστή πλέον σε εμάς κρουστική απόκριση του αναλογικού συστήματος. Επομένως, εάν στην H του S, η οποία είναι η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, θέσουμε όπου S ίσον ω, τότε υπολογίζουμε την απόκριση συχνότητας αυτού του συστήματος. Το ω, λοιπόν, είναι η συχνότητα, η γωνιακή συχνότητα σε ράντανα σεκόντ. Και ισούται, κατά τα γνωστά, με 2πιF, όπου το F είναι η συχνότητα σε hertz, δηλαδή σε κύκλους ένα δευτερόλεπτο. Συχνά σχεδιάζεται η απόκριση συχνότητα στην αρτήση του F. Τις πιο πολλές φορές, όμως, σχεδιάζεται στην αρτήση του ω. Στο σχήμα αυτής της διαφάνειας βλέπουμε τη σχέση μεταξύ ορισμένων μαθηματικών μοντέλων. Βλέπουμε δηλαδή ότι μπορούμε από την διαφορική εξίσωση ενός αναλογικού συστήματος, αν θέσουμε όπου D προς DT το Ι το ωμέγα, πηγαίνουμε στην απόκριση συχνότητας. Αν θέσουμε όπου D προς DT το S, πηγαίνουμε στη συνάρτηση μεταφοράς. Επίσης, από την απόκριση συχνότητας, αν θέσουμε όπου S Ι το ωμέγα, αν θέσουμε όπου Ι το ωμέγα το S, πηγαίνουμε στη συνάρτηση μεταφοράς. Και αν θέσουμε όπου Ι το ωμέγα το D προς DT, πηγαίνουμε στη διαφορική εξίσωση. Από τη συνάρτηση μεταφοράς μπορούμε λοιπόν να πάμε είτε στη διαφορική εξίσωση, είτε στην απόκριση συχνότητας, είτε άμα κάνουμε inverse Laplace transform, αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace, να πάμε στην κρουστική απόκριση. Εδώ, σαν παράδειγμα, έχουμε ένα σύστημα με τη συνάρτηση μεταφοράς 1 διές τετράγωνο και 3 S και 4 και βλέπουμε πώς από τη συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού συστήματος έχουμε πάει στη διαφορική εξίσωση. Πώς το έχουμε κάνει αυτό? Πολλαπλασιάζουμε χιεστή το C του S με το S τετράγωνο και 3 S και 4 και το R του S με το 1. Έτσι προκύπτει ένα πολυόνυμο. Από τη μία μεριά έχει το C του S που είναι η έξοδος του συστήματος και από την άλλη πλευρά έχει το R του S που είναι η είσοδος. Κάνουμε inverse Laplace transform και προκύπτει έτσι αυτή η διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης πρώτου βαθμού με σταθερούς συντελεστές. Επίσης, αν στην συνάρτηση μεταφοράς, αν θέσουμε όπου S το Ι το ωμέγα, προκύπτει έτσι η απόκριση συχνότητας. Εδώ είναι η 1 διά 4 μείον ωμέγα τετράγωνο και 3 Ι το ωμέγα. Πώς βρέθηκε αυτό? Αν κάνουμε πράξη στον παρομαστή, γιατί όπως γνωρίζουμε, το Ι το ωμέγα τετράγωνο μας κάνει μείον ωμέγα τετράγωνο. Να δούμε τώρα πώς σχεδιάζουμε την απόκριση συχνότητας. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς τη 10 διά 2 S και 1. Είναι ένα σύστημα πρώτης τάξης. Τότε, αν θέσουμε όπου S το Ι το ωμέγα, προκύπτει ότι η απόκριση συχνότητας, η J του Ι το ωμέγα δηλαδή, είναι 10 διά Ι 2 ωμέγα και 1. Από εδώ, άμα βρούμε το πλάτος και τη φάση, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πίνακα τιμών. Καταρχάς, το πλάτος είναι το 10 διά τετραγωνική ρίζα του 1, το πραγματικό μέρος δηλαδή στο τετράγωνο, συν το φανταστικό μέρος στο τετράγωνο, 2 ωμέγα και όλο στο τετράγωνο. Η δε φάση είναι ο αριθμητής, το όρισμά του είναι 0, άρα θα είναι το όρισμα του αριθμητή 0 δηλαδή, μείον το όρισμα του παρονομαστή, που είναι τόξο εφαπτωμένης του φανταστικού μέρους, του 2 ωμέγα δηλαδή, για του πραγματικού του 1, άρα βγαίνει 0 μείον τόξο εφαπτωμένης του 2 ωμέγα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα πινακάκι, από αριστερά υπάρχει το ωμέγα, 40 σεκόντ, βάζουμε διάφορες τιμές. Η επόμενη στήλη έχει το μέτρο, όπου για ωμέγα ίσο 0, για παράδειγμα, βγαίνει το μέτρο ότι είναι ίσο με 10, για ωμέγα 0,5, 7,07 και ούτω καθεξής. Επομένως, η δεύτερη στήλη έχει τις τιμές που παίρνει το μέτρο όταν μεταβάλλεται το ωμέγα και η τελευταία στήλη έχει τις τιμές που παίρνει το όρισμα όταν πάλι μεταβάλλεται το ωμέγα. Δεξιά βλέπουμε τις καμπύλες του πλάτους και τις φάσεις αυτής της απόκρισης συχνότητας.
Δεν έχουμε παρά να σημειώσουμε τις τιμές αυτές και να ενώσουμε τα σημεία, οπότε να σχεδιάσουμε τόσο το πλάτος όσο και τη φάση. Για να δούμε τώρα πώς μετράμε την απόκριση συχνότητας ενός αναλογικού συστήματος. Εδώ βλέπουμε το σχήμα μας, όπου υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να μετρήσουμε, την απόκριση συχνότητας. Η ίσο ημιτονικής μορφής προέρχεται από ένα ταλαντωτή, το χ του τ δηλαδή. Ψ του τ είναι η έξοδος και έχουμε βάλει ένα παλμογράφο που μετράμε αφενός το σήμα της εισόδου και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι η μπλε καμπύλη που βλέπετε στον παλμογράφο, αφετέρου το σήμα της εξόδου, είναι η κόκκινη καμπύλη που βλέπετε. Όταν λοιπόν ενεργοποιείται το σήμα εισόδου, που είναι ένα ημίτονο, τότε η απόκριση, θα δούμε και σε λίγο, αποτελείται από δύο όρους, από ένα μεταβατικό όρο και από ένα σταθερό όρο στη μόνιμη κατάσταση. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα σύστημα με τη συνάρτηση μεταφοράς που βλέπετε και ας τη διεγείρουμε το σύστημα αυτό με την είσοδο συνημίτωνο 2πιτ, επί ούτου τ. Βλέπουμε λοιπόν στο σχήμα την έξοδο, ότι καταρχάς μεγαλώνει, παίρνει μια μέγιστη τιμή και μετά αρχίζει και σταθεροποιείται. Δηλαδή, η απότομη μεταβολή της τάσης στο ξεκίνημα, αυτή η απότομη μεταβολή είναι η μεταβατική κατάσταση, ενώ μετά από μερικούς κύκλους του ημιτόνου είναι η απόκριση σταθερής κατάστασης. Επομένως, για να μετρήσουμε την απόκριση συχνότητας, ανοίγουμε τον ταλαντωτή και περιμένουμε μέχρι να παληθευτεί η σταθερή κατάσταση, οπότε μετράμε το πλάτος του ημιτόνου της εισόδου και το πλάτος του ημιτόνου της εξόδου. Σε κάθε συχνότητα, η αναλογία του πλάτους της εξόδου προς αυτή του πλάτους ημιτόνου της εισόδου καθορίζει το πλάτος της απόκρισης συχνότητας. Η δε γωνία της εξόδου μείον αυτή της εισόδου καθορίζει τη γωνία της απόκρισης συχνότητας. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα, γραμμικό χρονικά μετάβλητο, που έχει συνάρτηση μεταφοράς την H του S ίσον 1 δι S και 1. Πρόκειται για ένα σύστημα πρώτης τάξης. Τότε η απόκριση συχνότητάς του προκύπτει αν θέσουμε όπου S το γιο το μέγα, άρα θα είναι 1 δια γιο το μέγα και 1. Και ας υποθέσουμε ότι η είσοδος είναι της μορφής ενός συνημιτώνου, δηλαδή είναι ημιτονικής μορφής. Εδώ έχουμε θέσει όπου χ του τ το συνημίτωνο μέγα τ. Τότε η απόκριση θα είναι της ιδίας συχνότητας με αυτή της εισόδου, άρα θα είναι τη μορφή συνημιτώνου, αλλά το πλάτος θα εξαρτάται από το πλάτος τόσο της εισόδου, όσο και της απόκρισης της συχνότητας για ωμέγα, αυτό το οποίο έχει είσοδος. Δηλαδή το ψ του τ θα είναι το μέτρο του H του γι το ωμέγα, επί το συνημίτωνο ωμέγα τ, συν, εδώ προστίθεται, η τιμή που θα έχει η απόκριση συχνότητας για ωμέγα, αυτό που θα έχει είσοδος. Συν λοιπόν τη φάση του H του γι το ωμέγα. Εδώ, το πλάτος της εισόδου είναι 1, όπως βλέπουμε, 1 επί συνημίτερο ωμέγα τ. Επομένως, αν βρούμε το μέτρο του H του γι το ωμέγα, το μέτρο του θα είναι 1 δια ρίζα 1 στο τετράγωνο και ωμέγα στο τετράγωνο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το πλάτος της εξόδου είναι 1 δια ρίζα 1 και ωμέγα τετράγωνο. Το δε όρισμα του H θα είναι το όρισμα του αριθμητή, δηλαδή 0, μείον του παρονομαστή, δηλαδή τόξο φαπτωμένης του ωμέγα δια 1. Επομένως, η έξοδος θα έχει όρισμα ωμέγα τ μείον τόξο φαπτωμένης του ωμέγα. Αυτό θα το δούμε αναλυτικότερα σε μία άσκηση όπου θα την εξηγήσουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σχεδίασης της απόκρισης συχνότητας. Στο σχήμα μας βλέπουμε την απόκριση συχνότητας που πριν από λίγο συζητήσαμε, την 1 δηλαδή δια γι το ωμέγα και 1, όπου στο αριστερό μας σχήμα βλέπουμε το πλάτος και τη φάση σε γραμμική κλίμακα και δεξιά βλέπουμε το πλάτος και τη φάση σε λογαριθμική κλίμακα. Το ζεύγος των διαγραμμάτων στο δεξιό μέρος της διαφάνειάς μας ονομάζονται διαγράμματα Bond. Θα εξηγήσουμε γι' αυτά πώς ακριβώς τα δουλεύουμε και πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται στα θεωρία σημάτων και συστημάτων. Ας δούμε ένα παράδειγμα με ένα πρώτης τάξης βαθυπερατό σύστημα
Εδώ είναι ένα σύστημα RSE σε σειρά, όπου θέλουμε να σχεδιάσουμε την απόκριση συχνότητας, να την υπολογίσουμε και να τη σχεδιάσουμε. Τώρα, για ευκολία στις πράξεις, θα θεωρήσουμε το R ίσο με το C ίσο με 1. Τότε, η απόκριση συχνότητας προκύπτει ότι είναι ίση με 1 δια Ι το μέγα και 1. Τώρα, πώς προέκυψε αυτό? Η τάση εξόδου του κυκλώματός μας είναι η V0. Είναι η τάση του πυκνωτή. Η τάση εισόδου είναι η VI. Είναι η τάση που εφαρμόζεται στο όλο το σύστημά μας. Δηλαδή, εδώ συγκεκριμένα έχουμε το R και το C στη σειρά. Επομένως, για να βρούμε την απόκριση συχνότητας, θα βρούμε πρώτα τη συνάρτηση μεταφοράς, την H του S, η οποία θα είναι η V0 του S δια τη VI του S. Η V0 του S προφανώς θα είναι 1 δι S επί C επί Ι του S. Έχουμε μιλήσει για αυτά τόσο στη διάλεξη περί μετασχηματισμού Λαπλάς, όσο στη διάλεξη περί συναρτήσεων μεταφοράς. Διά λοιπόν R επί Ι του S συν 1 δι S επί C επί Ι του S. Τα Ι στον παρομαστή βγαίνει κοινός παράγοντας και απλοποιείται με αυτό του αριθμητή και προκύπτει ότι η συνάρτηση μεταφοράς θα είναι της μορφής 1 δια S επί C συν 1. Έχουμε βάλει βεβαίως το δια S συν 1. Έχουμε βάλει βεβαίως το R και το C ίσα με τη μονάδα. Αν θέσουμε τώρα όπου S το Ι το μέγα, προκύπτει ότι η απόκριση συχνότητας είναι 1 δια Ι το μέγα και 1. Εδώ έχουμε σχεδιάσει σε ημιλογαριθμικό χαρτί την απόκριση συχνότητας. Εδώ έχει σχεδιαστεί το πλάτος και στην επόμενη διαφάνεια έχουμε σχεδιάσει τη φάση του συστήματος. Όταν λέμε ημιλογαριθμικό χαρτί, εννοούμε ένα χαρτί όπου ο μεν οριζόντιος άξονας είναι λογαριθμισμένος, ο δε κατακόρυφος είναι τετραγωνισμένος. Αν παρατηρήσουμε το διάγραμμά μας, τη διαφάνεια, βλέπουμε ότι η συχνότητα αποκοπής είναι 1 rad ένα second, ενώ το bandwidth του συστήματος, το εύρος ζώνης δηλαδή, είναι και αυτό 1 rad ένα second. Η καμπύλη πλάτους είναι η γαλάζια γραμμή που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Είναι αυτή εδώ ακριβώς που βλέπετε. Και εδώ σχεδιάζεται η φάση, και εδώ πάλι η γαλάζια γραμμή είναι η φάση που βλέπετε. Το πώς ακριβώς γίνεται η σχεδίαση αυτών των διαγραμμάτων που πρόκειται για διαγράμματα BOD, θα τα εξηγήσουμε σε επόμενες διαφάνειες. Επομένως, η απόκριση συχνότητας είναι η συνάρτηση μεταφοράς αποτιμημένη κατά τον άξονα Ι το μέγα. Έχει μία απλή γεωμετρική ερμηνεία στο επίπεδο S. Περιγράφει το φιλτράρισμα ενός μιας εισόδου ημιτονικής φύσης σε ένα σύστημα γραμμικό χρονικά μετάβλητο. Έχει ασύμπτωτες που σχεδιάζονται εύκολα σε διαγράμματα Μπόντε όταν οι πόλοι και τα μηδενικά βρίσκονται στο αριστερό πραγματικό άξονα. Μελετά την έξοδο ενός συστήματος όταν στην είσοδο εφαρμόζεται ένα ημιτονοειδές σήμα με σταθερό πλάτος και συχνότητα. Επιδιώκει να προσδιορίσει την έξοδο όταν όλα τα μεταβατικά φαινόμενα έχουν εξασθενήσει. Και όταν στην είσοδο ενός γραμμικού χρονικά αναλύωτου του συστήματος εφαρμόζεται, όπως είδαμε και προηγουμένως, ένα σήμα ημιτονοειδές συχνότητας ωμέγα, τότε το σήμα εξόδου είναι και αυτό ένα ημιτονοειδές σήμα με την ίδια συχνότητα. Αυτό που πρέπει να υπολογιστεί είναι το πλάτος της εξόδου και η διαφορά φάσης που μπορεί να έχει με την είσοδο. Στα θέμα που όταν μελετάμε την απόκριση συχνότητας, προκύπτουν δύο συνηθισμένες κατηγορίες προβλημάτων. Πρώτον, να δίνεται η συνάρτηση μεταφοράς ή το μοντέλο που περιγράφει ένα γραμμικό χρονικά μετάβλητο σύστημα, δηλαδή η διαφορική εξίσωση. Δίνεται λοιπόν η ακριβής μορφή ενός ημιτονοειδούς σήματος που εφαρμόζεται στην είσοδο και ζητάται να βρεθεί η ακριβής έκφραση της εξόδου. Η δεύτερη κατηγορία είναι να δίνεται η συνάρτηση μεταφοράς που περιγράφει αυτό το σύστημα και να σχεδιαστεί και να ζητείται να σχεδιαστεί το διάγραμμα απόκρισης συχνότητας για το πλάτος και τη φάση, τόσο σε γραμμική μορφή όσο και σε μορφή διαγραμμάτων BOD. Ας δούμε την αναλυτικά την πρώτη περίπτωση, την κατηγορία 1. Ένα πρόβλημα λοιπόν της πρώτης κατηγορίας έχει την εξής μορφή.
στην είσοδο ενός γραμμικού χρονικά μετάβλητου συστήματος, το οποίο έχει συνάρτηση μεταφοράς H to S, έστω και εφαρμόζεται ένα σήμα H to T, 5 ημίτων 10 T. Ζητείτε ποια θα είναι η έξοδος αυτού του συστήματος. Τι κάνουμε. Εδώ θα περιγράψουμε αναλυτικά τα βήματα, έτσι ώστε να δώσουμε την απάντηση που ζητείτε. Πρώτον, θέτουμε όπου S το γιώτο ωμέγα στη συνάρτηση μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι το πεδίο σύγκλησης περιέχει τον άξονα των φανταστικών αριθμών. Η συνάρτηση λοιπόν H ωμέγα δείχνει πώς συμπεριφέρεται στο σύστημα όταν στην είσοδο εφαρμόζεται ένα σήμα ημιτονοειδές συχνότητας ωμέγα. Δεύτερο βήμα. Όταν στην είσοδο εφαρμόζεται ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 10 ράντανα σεκόντ, όπως ακριβώς το παράδειγμά μας, τότε και η έξοδος, όπως έχουμε πει, θα έχει συχνότητα 10 ράντανα σεκόντ. Επομένως, θα έχει τη μορφή η έξοδός μας α επί ημίτονο 10 τ συν φ. Μένει να υπολογίσουμε το πλάτος και τη φάση της εξόδου. Τρίτο βήμα. Εδώ θα υπολογίσουμε το πλάτος της εξόδου. Το πλάτος λοιπόν της εξόδου, έστω α κεφαλαίο, προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το πλάτος της εισόδου με το πλάτος της απόκρισης συχνότητας για ω ίσον 10 ράντανα σεκόντ. Ενώ το τελευταίο βήμα υπολογίζουμε τη φάση της εξόδου, η οποία προκύπτει αν προσθέσουμε στην φάση του σήματος εισόδου τη φάση της απόκρισης συχνότητας για ω πάλι 10 ραντ ανά σεκόντ. Θα δώσουμε τώρα ένα αναλυτικό παράδειγμα για να δούμε πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. Ας υποθέσουμε πάλι ένα σύστημα πρώτης τάξης που έχει συνάρτηση μεταφοράς το 1 διέ συν 5. Και ας υποθέσουμε ότι το σήμα εισόδου είναι αυτό που πριν από λίγο συζητήσαμε, το 5 ημίτονο 10 τ. Ζητείτε να βρεθεί αναλυτικά η έξοδος. Τι κάνουμε λοιπόν. Θέτουμε όπου S το γιώτο μέγα, οπότε η απόκριση συχνότητας θα είναι 1 διά γιώτο μέγα συν 5. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι και η έξοδος θα έχει την ίδια συχνότητα με την είσοδο. Θα είναι της μορφής α επί ημίτονο 10 τ συν φ. Πώς θα υπολογίσουμε τώρα το πλάτος της εξόδου. Καταρχάς θα υπολογίσουμε το μέτρο της απόκρισης συχνότητας. Η απόκρισης συχνότητας λοιπόν είναι 1 δια γιώτα το ωμέγα και 5. Αν πολλαπλασιάσουμε αριθμητή και παρονομαστή με το συζυγή του παρονομαστή, αυτό παίρνει τη μορφή της σχέσης 1, δηλαδή 5 μείον γιώτα ωμέγα δια 5 τετράγωνο και ωμέγα τετράγωνο. Επομένως, το μέτρο της απόκρισης συχνότητας θα είναι τετραγωνική ρίζα στον αριθμητή του ωμέγα τετράγωνο και 25 και στον παρονομαστή ωμέγα τετράγωνο συν 25. Επομένως, αρκεί να θέσουμε στη σχέση την προηγούμενη, όπου ωμέγα ίσον 10, 10 ράντανα σεκόντ δηλαδή, και προκύπτει το μέτρο της απόκρισης συχνότητας ότι θα είναι ρίζα του 125 δια 125. Επομένως, αν πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα αυτό που βρήκαμε με το πλάτος της εισόδου, που είναι 5, όπως βλέπουμε εδώ, είναι 5, αν το πολλαπλασιάσουμε, τότε προκύπτει το πλάτος της εξόδου που βγαίνει ότι είναι περίπου 0,45. Η δε φάση προκύπτει εάν θέσουμε στην φάση της απόκρισης συχνότητας όπου ωμέγα ίσον 10 ράντανα σεκόντ, προκύπτει ότι η φάση είναι μείον 0,35 ραντ. Πώς προήλθε αυτό. Να δούμε λίγο την απόκριση συχνότητας. Όπως βλέπουμε, η φάση θα είναι μείον τόξο φαπτωμένης ωμέγα δια 5. Αν βάλουμε λοιπόν όπου ωμέγα το 10, θα είναι μείον τόξο φαπτωμένης 10 δια 5. Άμα κάνουμε τις πράξεις, βγαίνει ότι είναι περίπου μείον 0,35 ραντ. Επομένως, η έξοδος θα είναι το 0,45 επί ημίτονο 10 τ μείον 0,35 ραντ. Η δεύτερη κατηγορία τώρα. Εδώ δίνεται η συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος και ζητούνται τα διαγράμματα Bond, κέρδους και φάσης συναρτήσεις της συχνότητας. Τι ακριβώς είναι τα διαγράμματα Bond. Το διάγραμμα Bond κέρδους και συχνότητας απεικονίζει τη μεταβολή της ποσότητας 20 λογάριθμο του μέτρου του H ωμέγα σε decibel συναρτήσεις της συχνότητας ωμέγα και το διάγραμμα φάσης συχνότητας, τη μεταβολή της φάσης του H του ωμέγα συναρτήσεις της συχνότητας ωμέγα. Είναι λοιπόν δύο διαγράμματα.
Ένα από τα χαρακτηριστικά των διαγραμμάτων Bonder είναι το γεγονός ότι αν αξιοποιήσουμε μερικούς απλούς κανόνες που θα αναλύσουμε στις επόμενες διαφάνειες, μπορούμε να κατασκευάσουμε εύκολα τη λεγόμενη γραμμική προσέγγιση των διαγραμμάτων. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα προσεγγιστικό διάγραμμα και μετά να φτιάξουμε εύκολα το διάγραμμα το αναλυτικό, το πραγματικό. Τα διάγραμματα Bonder, λοιπόν, αναπτύχθηκαν το 1938 από το Herrick Wade Bonder και αποτελούνται από δύο καμπύλες, από την καμπύλη πλάτους, της απόκρισης συχνότητας σε decibel, στην αρτήση του ωμέγα, και από την καμπύλη φάσης της απόκρισης συχνότητας, στην αρτήση πάλι του ωμέγα. Και ας θεωρήσουμε, λοιπόν, ότι η συνάρτηση μεταφοράς ή αλλιώς η απόκριση συχνότητας έχει τη μορφή τις σχέσεις που βλέπουμε στο πάνω μέρος της διαφάνειάς μας. Αν δούμε τη σχέση αυτή, βλέπουμε ότι αποτελείται από ένα σταθερό όρο, το K, από τρία μηδενικά, έχουμε ένα απλό μηδενικό και ένα διπλό, και από πόλους, από τον οποίο ο ένας είναι πολλαπλός, μάλλον από νη ολοκληρωτές, ας το πούμε καλύτερα, ή ένα πολλαπλό πόλο στο μηδέν, από ένα απλό διακεκριμένο πόλο, και από δύο συζυγείς μηγαδικούς πόλους. Έχουμε πάρει λοιπόν όλες τις περιπτώσεις που μπορούμε να δούμε σε μία εφαρμογή μας. Τα διαγράμματα Bonder λοιπόν κατασκευάζονται σε ημιλογαριθμικό χαρτί και για να γίνει αυτό πρέπει καταρχάς να υπολογίσουμε το πλάτος σε dB και κατόπιν τη φάση σε dB. Αφού το κάνουμε αυτό, μπορούμε μετά να πάρουμε πίνακα τιμών για τη φάση και με προσεγγιστικές ευθείες γραμμές να σχεδιάσουμε το πλάτος. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Να δούμε τώρα πώς υπολογίζουμε το πλάτος σε dB. Όπως γνωρίζουμε, ένα decibel είναι το 10 λογάριθμος ισχύως εξόδου δια ισχύως εισόδου. Η ισχύς είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσης. Άρα αυτό γίνεται 20 λογάριθμος της τάσης εξόδου δια της τάσης εισόδου ενός συστήματος. Επομένως, σε dB, για να υπολογίσουμε το πλάτος της συνάρτησης μεταφοράς, αρκεί να πάρουμε τον 20 λογάριθμο του μέτρου της J του Ι ωμέγα. Όπως ξέρουμε, ο λογάριθμος πηλίκου είναι ο λογάριθμος του αριθμητή μείον το λογάριθμο του παρομαστή. Επομένως, ό,τι όροι έχουν. Επίσης, ο λογάριθμος γενομένου είναι το άθροισμα λογαρίθμων. Επομένως, όλοι οι όροι στον αριθμητή θα αθροίζονται και θα αφαιρούμε πάλι το άθροισμα όλων των όρων του παρομαστή. Επομένως, θα έχουμε το 20 λογάριθμος του μέτρου του Κ, όπου το Κ είναι ο σταθερός όρος, συν 20 λογάριθμος του μέτρου του Ι το μέγα κατά φ1 και 1. Και βεβαίως ξέρουμε ότι το μέτρο αυτό ισούται με τετραγωνική ρίζα του 1 και ωμέγα τα φ1 και όλο το τετράγωνο. Συν 40, το οποίο προκύπτει από το 2 φορές το 20, όπως βλέπουμε όλο το τετράγωνο είναι. Άρα λοιπόν 40 λογάριθμος του μέτρου του Ι το ωμέγα τα 2 και 1. Μείον 20 νη φορές, γιατί είναι το Ι το ωμέγα στην ύψωμένο, του μέτρου του Ι το ωμέγα. Μείον πάλι 20 λογάριθμος του μέτρου του γιώτη το ωμέγα τα 3 και 1 και τέλος μείον 20 λογάριθμος του μέτρου του όρου που βλέπουμε με τη στελεστή απόσβεση J μέσα. Αν λοιπόν αντί για μέτρα βάλουμε όπου χρειάζεται τετραγωνικοί ρίζες, εκτός του κάπα βεβαίως, προκύπτει η σχέση που βλέπουμε στο πάνω μέρος της διαφάνειάς μας. Βλέπουμε ότι αυτή η σχέση δίνει το μέτρο της απόκρισης συχνότητας σε decibel. Επίσης για τη φάση. Η φάση λοιπόν θα είναι, να πάμε λίγο στη διαφάνειά μας, η φάση δουλεύει και αυτή σαν τους λογαριθμούς. Δηλαδή η φάση του πηλίκου είναι η φάση του αριθμητή μείον τη φάση του παρομαστή. Επομένως, όλοι οι όροι που είναι στον αριθμητή θα αθροίζονται, οι φάσεις τους, και θα αφαιρούμε το άθροισμα των φάσεων των όρων του παρομαστή. Επομένως, θα έχουμε τη φάση, ο σταθερός όρος δεν έχει φάση, θα είναι λοιπόν η φάση του Ι το ωμέγα τα φ1 και 1, συν δύο φορές τη φάση. Το δούμε εδώ αναλυτικά. Συν δύο φορές τη φάση του Ι το ωμέγα τα 2 και 1 στο. Μάλλον του Ι το ωμέγα τα 2 και 1, μείον τη φάση του Ι το ωμέγα που θα είναι νη φορές, γιατί είναι η στιγμή, και ούτω καθεξής. Επομένως, προκύπτει ότι η φάση της απόκρισης συχνότητας θα είναι το τόξο φαπτωμένης του ωμέγα τα φ1, συν δύο φορές το τόξο φαπτωμένης του ωμέγα τα 2, το 2 λοιπόν προκύπτει επειδή είναι στο τετράγωνο όρο στον αριθμητή, μείον τώρα αρχίζουν τα αρνητικά λόγω των όρων του παρομαστή, νη φορές
το 90 μοίρες. Πώς προέκυψε τώρα το νύφορα στο 90, να το πάμε λίγο να το δούμε πίσω. Όπως βλέπουμε, ο όρος είναι γιο το μέγα στην νύ. Το γιο το μέγα γράφεται 0 συν γιο το μέγα. Άρα τι όρισμα έχει, έχει τόξο φαπτωμένης, ωμέγα δια 0. Δηλαδή τόξο φαπτωμένης του απείρου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η γωνία που έχει εφαπτωμένη άπειρο είναι 90 μοίρες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο βάζουμε μείον 90 μοίρες επί νύ. Μείον τόξο φαπτωμένης ωμέγα τα 3, μείον τόξο φαπτωμένης 2J, όπου J εννοούμε εμείς, εννοούμε τον συντελεστή απόσβεση των ταλαντώσεων, ωμέγα νύ επί ωμέγα, διά, ωμέγα νύ τετράγωνο, μείον ωμέγα τετράγωνο. Πώς προέκυψε αυτό? Το πραγματικό μέρος είναι το ωμέγα νύ τετράγωνο, μείον ωμέγα τετράγωνο, και το φανταστικό μέρος είναι το 2J ωμέγα νύ επί ωμέγα, άρα είναι το όξο φαπτωμένης φανταστικού μέρους, διαπραγματικού μέρους. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα αναλύσουμε κάθε όρο ξεχωριστά και θα σχεδιάσουμε για κάθε όρο πώς προκύπτουν τα διαγράμματα πλάτους και φάσης. Και μετά θα δώσουμε αναλυτικά παραδείγματα πώς εφαρμόζουμε όλα αυτά σε διάφορες περιπτώσεις που θα μας τύχουν στις ασκήσεις μας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα σταθερό όρο. Έστω ότι έχουμε ένα σταθερό όρο κάπα, τότε το πλάτος θα είναι 20 λογάριθμο του κάπα και η φάση θα είναι, αν το κάπα θετικό, 0 μοίρες, αν το κάπα αρνητικό, θα είναι 180 μοίρες. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχουμε παράγοντες ολοκλήρωσης και παραγώγησης. Γι' το μέγα στην σύνη, η πληνή. Τότε βλέπουμε την αντίστοιχη σχέση του πλάτους και τη φάση. Επίσης, πόλους ημιδενικά της μορφής γι' το μέγα τάφ συν 1, στην σύνη η πληνή, ανάλογα. Και βλέπουμε λοιπόν τη σχέση που δίνουν πλάτος και φάση. Μην ξεχνάμε ότι όπου βλέπουμε το ωμέγα, αυτό ονομάζεται, το ωμέγα στον ένα διατάφ, με συγχωρείτε, ονομάζεται συχνότητα θλάσης. Είναι εκεί που αλλάζει η κλίση η καμπύλη πλάτους. Εδώ έχουμε τη σχέση που δίνει το πλάτος και τη φάση, στην περίπτωση αυτή. Και τις παράγοντες μορφής, το σύζυγό μηγαδικών πόλων, ανάλογα αν έχουμε πόλους μηγαδικούς στον παρομαστή, δηλαδή, ή αν έχουμε στον αριθμητή τα μηδενικά, τα μηγαδικά. Βλέπουμε τις σχέσεις του πλάτους και τη φάση. Να τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα, στη συνάντηση μεταφοράς υπάρχει ένας σταθερός όρος, το ΚΑΠΑΜΠ. Επομένως, αυτός έχει σε decibel, αποτιμάται σαν 20 λογάριθμος του μέτρου του ΚΑΠΑΜΠ. Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης είναι ευθείες στην περίπτωση σταθερού όρου. Εάν το ΚΑΠΑΜΠ έχει αρνητική τιμή, τότε στο διάγραμμα φάσης η ευθεία είναι, όπως βλέπουμε, σε 180 μοίρες. Αλλιώς είναι στις 0 μοίρες. Το διάγραμμα πλάτους το βλέπουμε στην αριστερή, για ΚΑΠΑ θετικό, ΚΑΠΑΜΠ θετικό, στο αριστερό μέρος της διαφάνειας, το διάγραμμα πλάτους και από κάτω το φάσης, και στο δεξί μέρος είναι το διάγραμμα πλάτους και φάσης για ΚΑΠΑΜΠ αρνητικό, όπως βλέπουμε. Για το διάγραμμα πλάτους, είτε ΚΑΠΑΜΠ θετικό είτε ΚΑΠΑΜΠ αρνητικό, πρόκειται για μία ευθεία που ξεκινάει από τα 20 dB. Ας υποθέσουμε εδώ να δούμε λιγάκι αναλυτικά για το ΚΑΠΑ, έστω το ΚΑΠΑ είναι μονάδα. Για ΚΑΠΑ λοιπόν ένα, βλέπουμε την καμπύλη πλάτους. Γιατί βγαίνει αυτό? Γιατί το ΚΑΠΑ, αν το ΚΑΠΑ είναι ένα, ο λογάριθμος της μονάδας είναι 0, επί 20 0. Επομένως, ξεκινάει από το 0. Για κάπα πιο μεγάλο του 1 είναι μία ευθεία, λοιπόν, η οποία ξεκινάει από το 20 λογάριθμος του μέτρου του κάπα. Ανάλογα, λοιπόν, τι τιμή έχει το κάπα. Εξαρτάται η αρχή των αξώνων. Και για κάπα αρνητικό είναι μία ευθεία που ξεκινάει από αρνητικά σημεία του κατακόμματος, από αρνητικά dB. Εδώ. Για τη φάση, λοιπόν, όταν ο όρος είναι πραγματικός, δεν έχει φάση. Η φάση λοιπόν είναι 0 και βλέπουμε πρόκειται για μία ευθεία που ξεκινάει από τις 0 μοίρες. Για να δούμε τους συναρτήσεις της μορφής 20 λογάριθμο του μέτρου του 1 δια γιο το μέγα στη μη. Μιλάμε ότι έχουμε ολοκληρωτές
Αυτό προήλθε από το 1 διαές, η στιγμή δηλαδή, ολοκληρωτές, πόλους δηλαδή, πολλαπλούς στο 0. Τότε, για κάθε πόλο στο 0, η κλίση στο διάγραμμα μέτρου μειώνεται κατά 20 την πία ανά δεκάδα. Ενώ η φάση μειώνεται κατά μείον 90 μοίρες. Να το δούμε. Εδώ είναι και για μηδενικά στο 0. Εδώ η κλίση στο διάγραμμα μέτρου αυξάνεται κατά 20 την πία ανά δεκάδα. Και στη φάση, η φάση αυξάνεται κατά 90 μοίρες. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά στο παράδειγμά μας. Έστω ότι η J του S είναι 1 διαές. Είναι ένας ολοκληρωτής αυτός. Τότε, αν θέσουμε όπου S γιο το μέγα, θα ισούται με 1 δια γιο το μέγα. Αν πάρουμε το 20 λογάριθμο του μέτρου της απόκρισης συχνότητας, θα είναι μείον 20 λογάριθμο του ωμέγα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει για ωμέγα, έχουμε ξεκινήσει την αρχή των αξώνων από το 10 στη μείον, στη μείον 1, από το 0,1. Άμα βάλουμε, αν βάλουμε όπου ωμέγα το 0,1, τότε ο λογάριθμος του 0,1 μας κάνει μείον 1, επί μείον 20. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ξεκινάει από το 20 το διάγραμμα πλάτους. Από το 20. Επομένως είναι μία. Και πού πάει, έχει μία φθήνουσα κλίση. Και βλέπουμε ότι αν βάλουμε στο όπου ωμέγα 1, δηλαδή 10 φορές το 0,1, θα έχουμε λογάριθμος του 1,0 επί μείον 20,0. Επομένως, ανά δεκάδα, δηλαδή από το 0,1 μέχρι το 1, έχει κλείσει μείον 20. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η ευθεία έχει κλείσει μείον 20 dB ανά δεκάδα. Βλέπουμε λοιπόν μία ευθεία που ξεκινάει από το 20 και ανά δεκάδα, εδώ κάπου στο 0, αυτή η ευθεία έχει κλείσει μείον 20 decibel ανά δεκάδα. Όπως δείχνουμε εδώ. Και η φάση είναι η φάση του αριθμητή 0, λοιπόν, μείον η φάση του παρομαστή, μείον 90 μοίρες. Επομένως, η φάση θα είναι μείον 90 μοίρες πάντα. Εδώ βλέπουμε τη φάση. Και άμα πάρουμε ένα διαφοριστή, δηλαδή η συνάδεση μεφοράς να είναι S, τότε είναι ακριβώς τα αντίστροφα, δηλαδή μιλάμε για η καμπύλη πλάτους ξεκινάει από το μείον 20 και έχει κλείσει σύν 20 την πία ανά δεκάδα, ενώ η καμπύλη φάση ξεκινάει από τις 90 μοίρες και είναι μία ευθεία γραμμή 90 μοίρες. Ας δούμε τώρα τα διαγράμματα μπόντες στην αρτήσιο της μορφής 20 λογάριθμο του μέτρου του 1 δια 1 συν γιο το μέγα δια π. Δηλαδή μιλάμε για πόλους αυτής της μορφής. Τότε το διάγραμμα πλάτους έχουμε δύο ασύμπτωτες ευθείες, τα 0 dB, με κλίση 0 την πία ανά δεκάδα και με κλίση μείον 20 την πία ανά δεκάδα, οι οποίες στέμνονται στη συχνότητα θλάσης ω ίσον π ράντε ένα σεκόντ, όπως βλέπουμε στο σχήμα μας. Και βλέπουμε από κάτω την καμπύλη φάσης. Αν τώρα πάρουμε μηδενικά σε αυτή την περίπτωση, τότε το διάγραμμα πλάτους έχουμε δύο ευθείες πάλι ασύμπτωτες, μία με 0 την πία ανά δεκάδα και μία με σύν 20 την πία ανά δεκάδα, που στέμνονται στο ωμέγα ίσον ζήτα κατά ένα σεκόντ και από κάτω βλέπουμε την καμπύλη φάσης. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι η J του S είναι η 1 δια τα φες και 1. Εδώ έχω παραλείψει να βάλω μια παρένθεση στον παρομαστή. Το τα φες και 1 είναι όλο σε παρένθεση. Τότε, αν θέσουμε όπου S το γιο το ωμέγα, προκύπτει η απόκριση συχνότητας. Αν πάρουμε το πλάτος, προκύπτει ότι είναι ίση με μείον 20 λογάριθμο της ρίζας του 1 και ωμέγα τάφ και όλο στο τετράγωνο. Εδώ βλέπουμε την καμπύλη πλάτους, ξεκινάει από τα 0 dB και ακριβώς στο ωμέγα ίσον τάφ έχει μία κλίση μείον 20 dB ανά δεκάδα. Και η καμπύλη, στο ωμέγα ίσον 1 δια τάφ, με συγχωρείτε, η συχνότητα θλάσης δηλαδή, έχει μία κλίση μείον 20 dB ανά δεκάδα. Ενώ η φάση είναι το μείον τόξο φακτωμένης ωμέγα επί τάφ. Και βλέπουμε ότι είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπετε, ξεκινάει από τα 0, έχει μία φθήνουσα πορεία και τίνει στις μείον 90 μοίρες. Ακριβώς το 1 δια τάφ είναι μείον 45 μοίρες. Αν πάρουμε την περίπτωση τώρα ενός μηδενικού, στο S ίσο μείον 1 δια τάφ, δηλαδή η J του S να είναι τάφ S και 1, και κάνουμε την ακόλουθη, την ίδια ακριβώς διαδικασία, τότε βλέπουμε το καμπύλη πλάτους ξεκινάει από 0 dB ανά δεκάδα και έχει μία κλίση συν 20 dB ανά δεκάδα
και την καμπύλη φάσης αυτής της μορφής με την κόκκινη γραμμή που βλέπετε. Κόκκινη καμπύλη που βλέπετε. Και εδώ είναι τα διαγράμματα μπόντε στην αρτήσεων όταν έχουμε μηχανικούς πόλους και μηχανικά μηδενικά στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε στο διάγραμμα πλάτους ότι έχουμε δύο ευθείες ασύμπτωτες στα 0 dB, με κλίση 0 dB ένα δεκάδα και μείον 40 dB ένα δεκάδα, 40 γιατί στην ουσία έχουμε δύο πόλους, οι οποίες στέμνονται στη συχνότητα ωμέγα νι, 40 δευτερόλεπτα. Βέβαια, ανάλογα με την τιμή που έχει το J, ο συντελεστής απόσβαση των ταλαντώσεων, εξαρτάται και η τελική τιμή του μορφή του διαγράμματος. Στο κάτω διάγραμμα είναι η καμπύλη φάσης. Εδώ βλέπουμε για διάφορες τιμές του συντελεστή J, τις καμπύλες πλάτους και φάσης όταν έχουμε μηχανικούς πόλους και όταν έχουμε μηχανικά μηδενικά, εδώ θα δούμε πιο αναλυτικά, για διάφορες τιμές του συντελεστή απόσβεσης, τις καμπύλες πλάτους και φάσης στην περίπτωση των μηχανικών μηδενικών. Να δούμε τώρα ένα παράδειγμα πιο απλό. Να δούμε λοιπόν το διάγραμμα μπόντε της συνάρτησης J του Ι ω ίσον 1 δια Ι ω. Να έχουμε ένα απλό ολοκληρωτή. Και βλέπουμε λοιπόν στην αριστερή μεριά της διαφάνειάς μας δύο σχήματα. Το σχήμα που δίνει το πλάτος και τη φάση της απόκρουσης συχνότητας. Για το μεν πλάτος πρόκειται για μία ευθεία που έχει κλείσει μείον 20 dB ανά δεκάδα και ξεκινάει από τα 20 dB. Και για τη δε φάση, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μία ευθεία που ξεκινάει από τις μείον 90 μοίρες και καταλήγει στις μείον 90 μοίρες. Όταν έχουμε ένα ολοκληρωτή, ακριβώς το αντίθετο, είναι μία ευθεία με κλίση συν 20 dB ανά δεκάδα, που ξεκινάει από τα μείον 20 dB, ενώ για μία ευθεία που ξεκινάει από τις 90 μοίρες και καταλήγει σε 90 μοίρες, μία ευθεία λοιπόν, μία ευθεία γραμμή είναι η καμπύλη φάσης αυτού του διαφοριστή. Εδώ βλέπουμε τα διαγράμματα μποντ σε διάφορες περιπτώσεις. Όταν η J του S είναι S, στην πρώτη περίπτωση, καμπύλης πλάτους και φάσης. Όταν το J του S είναι 1 δι S, S είναι α, 1 δι S είναι α, είναι τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι να μάθουμε να σχεδιάζουμε σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις τα διαγράμματα μποντ πλάτους και φάσης. Θα το κάνουμε αυτό στο δεύτερο μέρος του μαθήματος που πρόκειται να λύσουμε ασκήσεις στον πίνακα. Για να δούμε τώρα πώς σχεδιάζουμε αναλυτικά το διάγραμμα πλάτους και φάσης για σύστημα που έχει συνάρτηση μεταφοράς την 1 δια S είναι 1 στην τρίτη. Δηλαδή έχει τρεις πόλους στο μείον 1. Αν είχαμε ένα πόλο στο μείον 1, η καμπύλη πλάτους θα ήταν αυτή που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Δηλαδή ξεκινάει από το 0 dB, είναι μία ευθεία γραμμή και ακριβώς το 1, ράντα ένα σεκόντ, έχουμε μία ευθεία με κλίση μείον 20 dB ανά δεκάδα. Αν έχουμε τώρα ένα τριπλό πόλο, τότε θα είναι η κόκκινη καμπύλη που βλέπετε, ξεκινάει από τα 0 dB, είναι μία ευθεία με κλίση 0 dB ανά δεκάδα και μετά γίνεται τρεις φορές το μείον 20, δηλαδή μείον 60 dB ανά δεκάδα. Για την δε καμπύλη φάσης, όπως βλέπετε, για τον όρο 1 δι S και 1 θα είναι αυτή η εστιγμένη γραμμή που βλέπετε, ενώ για τον όρο 1 δι S και 1 στη τρίτη θα είναι η κόκκινη καμπύλη που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα πιο πολύπλοκο σύστημα, το οποίο έχει συνάρτηση μεταφοράς την 10 επί 1 δι S συν 10. Έχουμε λοιπόν ένα μηδενικό, δια 1 δι S και 10, δια 10 στην τρίτη, επί 1 μείον S δια 10 στην έκτη. Έχει λοιπόν ένα μηδενικό και δύο πόλους. Ζητείτε να σχεδιαστούν τα διάγραμματα μπόντε του κέρδους και της φάσης ως προς τη συχνότητα. Εδώ βλέπουμε πώς σχεδιάζεται αναλυτικά το διάγραμμα μπόντε του κέρδους. Κοιτάξτε λιγάκι, έχουμε βάλει κάποιες γραμμές ευθείες, τη γραμμή νούμερο 1, η οποία είναι μία καμπύλη, μία υπέρθεση δηλαδή ευθειών, που αντιστοιχεί στο μηδενικό S στο μείον 10. Αυτή λοιπόν η καμπύλη, η 1, αποτελείται από δύο ασύμπτωτες, να τη δούμε αναλυτικά, που τέμνονται στο μέγα στον 10. Ποιες είναι αυτές οι δύο? Είναι αυτή και αυτή εδώ, που έχει κλείσει 20 την πύρα δεκάδα.
βλέπουμε την νούμερο 2 Καμπύλη, αυτή είναι η νούμερο 2, η οποία αντιστοιχεί στον πόλο μείον 10 στην Τρίτη. Είναι δύο ασύμπτωτες, μία με 0 την πήρα δεκάδα και μία με μείον 20 την πήρα δεκάδα, που τέμνονται στο ωμέγα ίσον 10 στην Τρίτη ράντενα σεκόντ. Βλέπουμε την Καμπύλη 3, αυτή είναι η Καμπύλη 3, αν κοιτάξετε, εδώ, η οποία αντιστοιχεί στον πόλο 10 στην έκτη και αποτελείται από δύο ασύμπτωτες που τέμνονται στο ωμέγα ίσον 10 στην έκτη ράντενα σεκόντ. Η πρώτη έχει κλείσει 0 την πήρα δεκάδα και η άλλη έχει κλείσει μείον 20 την πήρα ανά δεκάδα. Και η Καμπύλη 4, που είναι μία ευθεία, η οποία ξεκινάει από τα 20 dB και αντιστοιχεί στην σταθερά 10. Αν κάνουμε υπέρθεση των καμπυλών 1, 2, 3 και 4, προκύπτει η γαλάζια καμπύλη που βλέπετε και η οποία αποτελεί το διάγραμμα κέρδους της απόκρουσης συχνότητας. Το ίδιο ακριβώς κάναμε και για τα διαγράμματα, για το διάγραμμα φάσης. Έχουμε σχεδιάσει την καμπύλη 1, η οποία αντιστοιχεί στο μηδενικό, το μείον 10, και αποτελείται από τρεις ασύμπτωτες ευθείες, όπως βλέπουμε. Αυτή είναι η 1, εδώ, εδώ, αυτή είναι η 1. Την καμπύλη 2, που αντιστοιχεί στον πόλο έσω μείον 10 στην τρίτη, αυτή είναι η καμπύλη 2, εδώ είναι η καμπύλη 2. Πάλι και αυτή από τρεις ευθείες ασύμπτωτες αποτελείται. Και την καμπύλη 3, αυτή είναι η καμπύλη 3, αν τη δούμε. Αυτή είναι η καμπύλη 3, η οποία αντιστοιχεί στον πόλο S ίσον 10 στην έκτη. Άμα κάνουμε υπέρθεση των καμπυλών 1, 2 και 3, προκύπτει το διάγραμμα φάσης. Αυτή η μπλε καμπύλη που βλέπετε. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Να θεωρήσουμε τη συνάντηση μεταφοράς ανοιχτού βρόχου ενός συστήματος. Της μορφής 10 έχουμε σταθερό όρο λοιπόν. Επί S είναι 1, έχουμε ένα μηδενικό στο μείον 1. Διά S τετράγωνο έχουμε ένα διπλό πόλο στο 0. Επί 0,01S είναι 1, έχουμε ένα πόλο στο μείον 1 διά 0,01 στο μείον 100. Θέλουμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα πλάτους και το διάγραμμα φάσης. Να το δούμε αναλυτικά αυτό. Εδώ βλέπουμε στην καμπύλη 1, με συγχωρείτε, βλέπουμε την περίπτωση του σταθερού όρου. Δηλαδή, το μεν κέρδος είναι μία ευθεία γραμμή, κέρδος και φάση, η φάση είναι στο 0, έτσι, μία ευθεία γραμμή το κέρδος. Από πού ξεκινάει αυτή, από τα 20 dB. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε σχεδιάσει το καμπύλη πλάτους και φάση για τον όρο S-1. Όπως βλέπουμε, η καμπύλη πλάτους ξεκινάει από τα 0 dB και έχει κλείσει συν 20 την πήρα δεκάδα και την καμπύλη φάση τη βλέπουμε πάλι σχεδιασμένη. Στην τρίτη περίπτωση, εδώ σχεδιάζουμε την καμπύλη πλάτους και φάση του διπλού ολοκληρωτή. Η καμπύλη πλάτους λοιπόν ξεκινάει από τα 40 dB και έχει κλείσει μείον 40 την πήρα δεκάδα. Εδώ είμαστε. Και η καμπύλη φάσης είναι μία ευθεία γραμμή που ξεκινάει από τις μείον 180 μοίρες και καταλήγει βεβαίως στις ίδιες μοίρες. Μία ευθεία γραμμή είναι. Και την καμπύλη 4, πλάτους και φάσης, είναι για την περίπτωση που έχουμε ένα πόλο στο μείον 100. Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν τις καμπύλες 1, 2, 3 και 4, που είναι τα ζεύγη πλάτους και φάσης για κάθε ένα όρο αυτής της συνάντησης μεταφοράς, άμα κάνουμε υπέρθεση τόσο των ευθειών του πλάτους, όσο και της φάσης, προκύπτουν τα διαγράμματα BOD, πλάτους, είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπετε, και φάσης είναι πάλι αυτή η γραμμή που βλέπετε. Πώς υπολογίζουμε τα διαγράμματα BOD στο MATLAB και τα σχεδιάζουμε? Δίνουμε καταρχάς τον αριθμητή της συνάντησης μεταφοράς, εδώ είναι 0025, τον παρομαστή 1425. Χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση BOD, δίνουμε αριθμητή και παρομαστή και τη σχεδιάζουμε. Όπως βλέπουμε, έχει σχεδιαστεί εδώ πέρα. Από την συνάρτηση BOD σχεδιάζεται το πλάτος και τη φάση της απόκρισης συχνότητας.
Να συνεχίσουμε τώρα με την απόκληση συχνότητα συστημάτων διακριτού χρόνου. Εδώ, σε ένα διακριτό σύστημα, η απόκληση συχνότητα, σαν απόκληση συχνότητα, ορίζεται η συνάρτηση H του A στη γιωτομέγα, όπου αυτή η συνάρτηση ισούται με το άθροισμα από νήσο μείον άπειρο μέχρι άπειρο τη H του νη επί A στη μείον γιωτομέγα νη. Τώρα, να πούμε μερικά εδώ πέρα. Όπου βλέπετε ω κεφαλαίο, είναι η συχνότητα του διακριτού συστήματος σε RAND. Το έχουμε βάλει με κεφαλαίο για να το ξεχωρίζουμε με τη συχνότητα του αναλογικού σε RAND ένα σεκόν. Η H του νη είναι η κρουστική απόκριση του συστήματος, δηλαδή η έξοδος, όταν η είσοδος είναι η κρουστική συνάρτηση. Η δε H του A στη γιωτομέγα είναι η απόκριση συχνότητας και είναι περιοδική συνάρτηση με περίοδο 2π. Εδώ θα δώσουμε μερικούς τύπους φίλτρων. Συγκεκριμένα ξεκινάμε με το low pass φίλτρο, με το χαμηλοπερατό. Βλέπουμε την γκαμπύλη της ιδανικής απόκρισης πλάτους αυτού του φίλτρου. Και από κάτω δίνονται οι τύποι της απόκρισης πλάτους και της ακουστικής απόκρισης του φίλτρου. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μέτρο της απόκρισης πλάτους του low pass φίλτρου είναι μονάδα, όταν η απόλυτη τιμή του ω είναι μεταξύ 0 και ω σε, και είναι 0 αλλού. Το high pass φίλτρο, όπου το πλάτος της απόκρισης συχνότητάς του είναι 0, όταν η απόλυτη τιμή του ω είναι μεταξύ 0 και ω σε, και είναι 1 όταν είναι μεταξύ του ω σε και του π. Το band pass, το ζωνοφρακτικό, το ζωνοπερατό, όπου η απόκριση συχνότητας είναι 0 για ω, μεγαλύτερο ίσον του 0 και μικρότερο του ω σε 1, 1 για μέτρο του ω μεταξύ του ω σε 1 και ω σε 2 και ίσο με αυτές τις τιμές, και 0 όταν το μέτρο του ω είναι πιο μεγάλο του ω σε 2 και μικρότερο ίσον του π. Και το ζωνοφρακτικό, ακριβώς, βλέπουμε όλους τους τύπους και τα φίλτρα αυτά. Αυτά τα φίλτρα πιο πολύ συναντάμε στη θεωρία φίλτρων, σημάτων και συστημάτων δηλαδή. Όταν λοιπόν θέλουμε να σχεδιάσουμε και να μελετήσουμε ένα ψηφιακό φίλτρο, μας ενδιαφέρει τι είδους συμπεριφορά έχει. Δηλαδή, να σχεδιάσουμε την απόκριση πλάτους και φάσης και να δούμε πώς συμπεριφέρεται από πλευράς διέλευσης συχνοτήτων. Εδώ να δώσουμε ένα παράδειγμα. Θέλουμε να υπολογίσουμε και σχεδιάσουμε το πλάτος και τη φάση της απόκρισης συχνότητας ενός συστήματος, το οποίο περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών ψ του κάπα και 1, μείον 0,8 ψ του κάπα, ίσον χ του κάπα και 1. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα βρούμε την συνάρτηση μεταφοράς του, θα θέσουμε όπου ζήτα το A στη γι το μέγα και θα υπολογίσουμε το πλάτος και τη φάση της απόκρισης συχνότητας. Μετά η σχεδίαση είναι εύκολη υπόθεση. Πράγματι, αφού θα υπολογίσουμε συνάρτηση μεταφοράς, οι αρχικές συνθήκες είναι μηδενικές. Παίρνουμε Z transform της προηγούμενης εξίσωσης, άρα θα έχουμε Z επί ψ ζ, μείον 0,8 ψ ζ, ίσον ζ επί χ ζ. Αυτά τα βρήκαμε από τις ιδιότητες του Z transform. Βγάζουμε από τη μία μεριά το ψ ζ κοινό παράγοντα, λύνουμε από τη σχέση ψ ζ δια χ ζ, παίρνει το πηλίκο ψ ζ δια χ ζ και προκύπτει η συνάρτηση μεταφοράς ότι είναι ζ δια ζ μείον 0,8, η οποία γράφεται σαν 1 δια 1 μείον 0,8 ζ στη μείον 1. Αν θέσουμε όπου ζ το A στη γι το μέγα, προκύπτει η απόκριση συχνότητας, η οποία θα είναι 1 δια 1 μείον 0,8 επί A στη μείον γι το μέγα. Από τη σχέση του τύπου, από τον τύπο του Euler, το S τη μείον γιωτο ωμέγα είναι συνημήτων ωμέγα μείον γιωτη μήτων ωμέγα. Οπότε, προκύπτει ότι το πλάτος της απόκρισης συχνότητας θα είναι 1 διά τετραγωνική ρίζα του πραγματικού μέρους του τετράγωνου, δηλαδή του 1 μείον 0,8 συνημήτων ωμέγα, συν του φανταστικού μέρους του τετράγωνου, το οποίο είναι το 0,8 ημίτων ωμέγα. Άμα κάνουμε τις πράξεις, τις απλοποιήσεις μας, προκύπτει ότι
Η απόλυτη τιμή της απόκρισης συχνότητας, το μέτρο της δηλαδή, είναι 1 διά ρίζα του 1,64 μείον 1,6 συνημήτων ωμέγα. Και η φάση είναι μείον τόξο φακτωμένης 0,8 συνημήτων ωμέγα, του φανταστικού μέρους δηλαδή, διά 1 μείον 0,8 συνημήτων ωμέγα, το οποίο είναι το πραγματικό μέρος, και σχεδιάζουμε από κάτω το πλάτος και τη φάση της απόκρισης συχνότητας. Βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα low-pass φίλτρο. Τώρα θα δούμε πώς επιδρά η θέση των πόλων και των μηδενικών ενός συστήματος στην απόκριση συχνότητας του συστήματος. Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα πρώτης τάξης, όπου έχει συνάρτηση μεταφοράς της μορφής ζήτα δια ζήτα μείον 0,9, δηλαδή έχουμε ένα μηδενικό στο 0 και ένα πόλο στο 0,9. Εδώ από κάτω έχουμε σχεδιάσει στην κάτω μορφή, στο κάτω σχήμα. Στη διαφάνειά μας δεξιά έχουμε σχεδιάσει το πλάτος της απόκρισης συχνότητας και πάνω έχουμε σχεδιάσει την κρουστική απόκριση αυτού του συστήματος. Βλέπουμε επίσης σε 3D, στο κάτω αριστερό μέρος της διαφάνειας, το μηδενικό, στο 0 και τον πόλο του συστήματος. Αν αρχίσουμε και μετακινούμε τον πόλο, δηλαδή ενώ είναι ο πόλος κοντά στο 1, αν αρχίζουμε και το μετακινούμε, το βάλουμε δηλαδή να πάει κοντά στο 0 και μετά κοντά στο μείον 1, θα παρατηρήσουμε πώς συμπεριφέρεται στο σύστημα αυτό. Ας βάλουμε τον πόλο να πάει στο 0,5, βλέπουμε το διάγραμμα πλάτους ότι έχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης, ενώ η απόκριση είναι ταχύτερη. Και αν το πάμε κοντά στο 0, δώσουμε τη τιμή 0,1, βλέπουμε ότι το εύρος ζώνης μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο ταχύτερη η απόκριση αυτού του συστήματος. Αν το βάλουμε στο μείον 0,1, βλέπουμε το πλάτος και τη φάση, το πλάτος της απόκρισης συχνότητας και την κρουστική απόκριση, και όσο πλησιάζουμε σε αρνητική τιμή, ακόμα πιο αριστερά δηλαδή, από το κατακόρυφο άξονα, βλέπουμε ότι έχει πιο περιορισμένο bandwidth και πιο αργή απόκριση. Όσο πλησιάζει το μείον 1, ακόμα πιο αργή απόκριση και ακόμα πιο περιορισμένο εύρος ζώνης. Αν θεωρήσουμε ένα σύστημα δεύτερης τάξης, όπου έχει ένα διπλό μηδενικό στο 0 και έχει δύο πόλους, τον ένα στο 0,3 και τον άλλο στο 0,8, βλέπουμε το πλάτος της απόκρισης συχνότητας πάνω δεξιά στη διαφάνειά μας και βλέπουμε κάτω, έχουμε σχεδιάσει το κανονικοποιημένο πλάτος όταν έχουμε ένα πόλο και διπλό πόλο. Βλέπουμε ότι περίπου με μικρές παραλλαγές συμπίπτουν. Επίσης, για το σύστημα δεύτερης τάξης με το διπλό μηδενικό, βλέπουμε ότι όταν ο πόλος είναι στο 0,8 και στο μείον 0,8, τι ακριβώς γίνεται. Συγγνώμη, εδώ είμαστε. Εδώ βλέπουμε και τη σχέση που δίνει την κρουστική απόκριση του συστήματος. Για ένα σύστημα με συζυγείς μηγαδικούς πόλους, βλέπουμε την απόκριση πλάτους. Και για συστήματα υψηλότερης τάξης, εδώ έχουμε, όπως βλέπουμε, 5 πόλους και 5 μηδενικά στο μείον 1. Βλέπουμε την απόκριση συχνότητας των συστημάτων. Δηλαδή, έχει απόλυτη εξάρτηση η απόκριση συχνότητας από τη θέση τόσο των πόλων όσο και των μηδενικών ενός συστήματος. Πώς υπολογίζεται η απόκριση συχνότητας ενός διακριτού συστήματος διακριτού χρόνου στο MATLAB με την εντολή FREC-Z. Δίνουμε λέει, τον αριθμητή, τον παρονομαστή, ορίζουμε το διάστημα από μείον π μέχρι π, χρησιμοποιώντας κατάλληλα την εντολή FREC-Z, σχεδιάζουμε την απόκριση πλάτους. Εδώ έχουμε σχεδιάσει την απόκριση του πλάτους από την εντολή ABS της απόκρισης συχνότητας. Αν τώρα σε ένα διακριτό σύστημα, το οποίο έχει κρουστική απόκριση HNI, εφαρμόζουμε σαν είσοδο ένα σήμα ημιτονικό, δηλαδή μία ακολουθία χ-νι της μορφής A στη γιο το μεγανή, τότε η έξοδος θα είναι ψ του νι ίσον το γινόμενο της εισόδου του A στη γιο το μεγανή επί το μέτρο της απόκρισης συχνότητας για ωμέγα το ίδιο με της εισόδου και
Η φάση της εξόδου θα είναι η φάση της εισόδου, αν προσθεθεί η φάση της απόκρισης συχνότητας για την ίδια συχνότητα που φέρει η είσοδος. Δηλαδή, η έξοδος ισούται με την είσοδο, πολλαπλασιασμένη με τη συνάρτηση βάρους H2A στη γιωτομέγα. Πώς προκύπτει αυτό? Από το συνελεκτικό ολοκλήρωμα, όπου βάλαμε σαν είσοδο το A στη γιωτομέγα Ν. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε το μαθηματικό μοντέλο ενός διακριτού συστήματος, το οποίο περιγράφεται από το εξίσωση ψ του Ν ίσον 0,3 ψ του Ν πλην 1 και 0,7 χ του Ν, όπου ζητείται να προλογιστεί η απόκριση συχνότητας H του A στη γιώτα ωμέγα και να βρεθεί η πλήρης μορφή της εξόδου, της απόκρισης δηλαδή, όταν η είσοδος είναι της μορφής χ του Ν ίσον ημίτονο 0,3 π επί Ν. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Με θεωρώντας αρχικές συνθήκες μηδενικές, θα μετασχηματίσουμε τα δύο μέλη της εξίσωσης διαφορών κατά Ζ. Θα βγάλουμε κοινούς παράγοντες, θα πάρουμε το πηλίκο ψ δια χ, και οπότε προκύπτει η απόκριση συχνότητας. Αν το κάνουμε αυτό, προκύπτει ότι η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος είναι 0,7 Ζ δια Ζ μείον 0,3. Και για την απόκριση συχνότητας που ζητάμε, στο πρώτο ερώτημα, αρκεί να θέσουμε όπου Ζ το A στη γιώτα ωμέγα. Άρα, η H του A στη γιώτα ωμέγα ισούται με 0,7 επί A στη γιώτα ωμέγα, διά A στη γιώτα ωμέγα μείον 0,3. Για να βρούμε λοιπόν το πλάτος και τη φάση, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του Euler, όπου το A στη γιώτα ωμέγα είναι συνημήτων ωμέγα και Ι ημίτων ωμέγα. Θα πάρουμε το μέτρο του αριθμητή, το μέτρο του παρομαστή. Ως γνωστό, το μέτρο του αριθμητή θα είναι το μέτρο του 0,7 επί A στη γιώτα ωμέγα. Το μέτρο του A στη γιώτα ωμέγα μας κάνει μονάδα για κάθε ωμέγα. Επομένως, το μέτρο του αριθμητή θα είναι 0,7 και το μέτρο παρομαστή, άμα πάρουμε τετραγωνική ρίζα του πραγματικού μέρους στο τετράγωνο, αυτό είναι το συνημήτων ωμέγα μείον 0,3, συν το φανταστικό μέρος στο τετράγωνο, δηλαδή συν ημίτονο ωμέγα στο τετράγωνο. Η δε φάση της απόκρισης συχνότητας θα είναι η φάση του όρου του αριθμητή, όπου η φάση του αριθμητή είναι το ωμέγα, μείον τη φάση του όρου του παρομαστή, μείον λοιπόν τόξο φαπτωμένης του φανταστικού μέρους, όπου βλέπουμε ότι είναι το ημίτονο ωμέγα, δια του πραγματικού μέρους, όπου βλέπουμε ότι είναι το συνημήτονο ωμέγα μείον 0,3. Επομένως, στη διαφάνειά μας βλέπουμε δύο τύπους. Ο ένας δίνει το μέτρο της απόκρισης συχνότητας και ο άλλος δίνει τη φάση. Για να βρούμε επομένως την έξοδο του συστήματος, δεν έχουμε παρά την σχέση που δίνει το μέτρο, να βάλουμε όπου ωμέγα το. Να δούμε λίγο την είσοδο. Όπου ωμέγα να βάλουμε το 0,3 π. Αν το κάνουμε αυτό. Αν βάλουμε λοιπόν όπου ωμέγα το 0,3 π, τότε το μέτρο της απόκρισης συχνότητας είναι 0,815 και η φάση είναι μείον 0,2940. Επομένως, η έξοδός μας θα είναι, πολλαπλασιάζουμε το 0,815 επί το μέτρο της εισόδου, επί 1, και θα προσθέσουμε τα ορίσματα, δηλαδή θα είναι η έξοδος 0,815 επί 1, επί ημίτονο, ό,τι είχε η είσοδος, είχε 0,94 νη, και προσθέτουμε το μείον 0,29. Μείον λοιπόν 0,29. Τα ίδια ακριβώς κάναμε και στην απόκριση συχνότητας των αναλογικών συστημάτων. Σε λίγο θα ακολουθήσουν ασκήσεις να δούμε πώς δουλεύουν όλα αυτά στην απόκριση συχνότητας.